Καλημέρα, Χριστός Ανέστη. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Χρόνια μας Χρόνια πολλά πολλά. και καλά. Χρόνια πολλά. Καλό μήνα. Όλα τα καλά, όλα τα καλά και ο μήνας με τα πολλά εμβόλια. Δηλαδή νομίζω ότι στο τέλος του Μαΐου πρώτα ο Θεός θα μπορούμε να βλέπουμε τα πράγματα λίγο πιο αισιόδοξα και με σίγουρα λιγότερα μέτρα. Πώς περάσατε? Καλά. Εν Αθήνες. Τελικά Θανάση, ήμασταν οι μόνοι που δεν φύγαμε από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά τέλος πάντων. Να σου πω την αλήθεια, νομίζω ότι λίγοι έφυγαν. Το λέω από τον κύκλο των ανθρώπων που ξέρω και από... Ναι, όντως κάποιοι βρήκαν την άκρη και φύγανε, αλλά δεν Εμένα ήταν από πολλοί. τον δικό μου κύκλο έφυγαν οι περισσότεροι, γι' αυτό το Σοβαρά. λέω. Άσε. Πόνος, ε. Πάντως εγώ από όσο είμαι σε θέση να ξέρω για το χωριό μου, δεν φύγαν πολλοί. Δεν πήγαν πολλοί. Ναι, εγώ νομίζω ότι αρκετοί από την Αθήνα μετακινήθηκαν προς τα γύρω παραθαλάσσια. Δηλαδή, Airbnb, πήραν ναι, φωτιά. Μου έλεγε φίλος ότι που γύριζε από τέτοια, από τέτοιο ας πούμε τετραήμερο, ότι χθες το απόγευμα στην Αττική Οδό, στην είσοδο προς Αθήνα, είχε πάρα πάρα πολύ κίνηση. Που σημαίνει ότι κάποιοι κάπου ήταν και γυρίζαν. Κάποιοι έχουν και εξοχικά. Τέλος πάντων, ήταν το τελευταίο Πάσχα που περάσαμε έτσι. Στα επόμενα καλά. Μακάρι. Αμήν. Θέλω να σας πω ότι πριν από λίγο έκανα το εμβόλιο και είμαι πανευτυχής. Για πες μας για την εμπειρία, το μονοδοσικό, έτσι. Το... Ναι, ξεκινάει είναι η πρεμιέρα σήμερα. Η πρώτη μέρα σήμερα που άνοιξαν και τα της Johnson. Προσωπικά δεν είχα κανέναν απολύτως ενδιασμό, γιατί ξέρετε ότι το Johnson το διέκοψαν για μερικές μέρες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνέβη και εδώ και σε όλη την Ευρώπη. Δεν είχα κανέναν ενδιασμό. Πήγα στο Αττικό Νοσοκομείο, εκεί ήταν το ραντεβού, άψογα όλα, οργάνωση τέλεια, κανένα πρόβλημα και νιώθω πραγματικά πολύ, πολύ ευτυχής. Θέλω να πω μόνο κάτι που νομίζω πρέπει να αρχίσουμε να το επαναλαμβάνουμε όλοι. Επειδή πολλοί κόσμοι θα κάνει εμβόλιο αυτό το διάστημα. Το κάνω το εμβόλιο δεν σημαίνει ότι την επόμενη ώρα είμαι και προστατευμένος. Πρέπει να περάσει ένας μήνας. Άρα αυτό τον ένα μήνα πρέπει να τον περάσουμε όπως ακριβώς και το πριν τον εμβολιασμό διάστημα, δηλαδή μασκούλες και όλα τα υπόλοιπα προστατευτικά μέτρα. Έτσι. Με το καλό, λοιπόν. Να πούμε λίγο για την εστίαση που άνοιξε προχθές. Για πες. Μέχρι στιγμής έχουν κόσμο τα μαγαζιά. Τα μέτρα σε γενικές γραμμές, έτσι, να μην πάμε τώρα σε ειδικές περιπτώσεις, τηρούνται τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Δηλαδή οι αποστάσεις υπάρχουν, τηρούνται όλα τα πρωτόκολλα, οι καταστήματα σχεδόν, έτσι, γι' αυτό λέω, μην πάμε σε ακραίες καταστάσεις. Οι καταστηματάρχες δηλώνουν ικανοποιημένοι από την κίνηση που υπάρχει. Γενικώς είναι ένα, εντάξει, καλά είναι. Δεν πανηγυρίζουμε, αλλά δεν πώς υπάρχει... Πώς άνοιξαν, γιατί δεν άνοιξαν όλα. Δεν άνοιξαν όλα. Δηλαδή... Να μην πανηγυρίζουμε, εγώ κρατάω αυτό. Πολύ θετικό ότι ξεκίνησε αυτή η διαδικασία. Ο κόσμος φαίνεται ότι πια δεν μπορούσε και θέλει να πάει, να βγει, να καθίσει, να μιλήσει, να. Όμως δεν ανοίξαν όλα, για πολλούς και διαφόρους λόγους ο καθένας. Ο ένας δεν είχε χρήματα να το ανοίξει, ο άλλος, μπας περιπτώσει... Ναι. Είχε άλλου είδους προβλήματα. Υπάρχουν και εγώ θεωρώ ότι τον επόμενο μήνα θα δούμε πραγματικά τα πραγματικά προβλήματα που υπάρχουν πλέον στην εστίαση και ποιος αντέχει. Νομίζω, Ελένη, θα τα δούμε στο σύνολο της οικονομίας. Δηλαδή είναι ένα πολύ σημαντικό βαρόμετρο το καλοκαίρι. Από το τι θα γίνει με τον τουρισμό και ακόμα δεν είμαστε σε θέση να το δούμε, θα εξαρτηθεί μεγάλο μέρος της πορείας της οικονομίας της χώρας. Το λέω γιατί στην εστίαση όντως κάποια μαγαζιά δεν έχουν ανοίξει. Οι περισσότεροι κάνανε τεράστια προσπάθεια και τα ανοίξανε. Και για ψυχολογικούς λόγους και για οικονομικούς. Ξέρω όμως εστιατόρια που θα ανοίξουν την Παρασκευή, που θα ανοίξουν το Σάββατο. Νομίζω από εκεί και πέρα, δηλαδή δεν άνοιξαν όλη τη Δευτέρα, κάποιοι άνοιξαν την Τρίτη. Κάποιοι θα το πάνε Πέμπτη, αύριο το βράδυ, κάποιοι Παρασκευή. Μέρα-μέρα θα πηγαίνει, μέχρι να φτάσουμε νομίζω στο Σαββατοκύριακο. Όποιος είναι να ανοίξει, θα ανοίξει. Να δούμε τι θα γίνει τώρα με άλλα πεδία που είναι παγωμένα. Μιλάω για τους παιδικούς σταθμούς, για τα γυμναστήρια, για πολλά. Να δούμε τι αποτύπωμα θα αφήσουν και οι μέρες αυτές. Είδαμε εικόνες που δεν είναι ευχάριστες. Επειδή είμαι από αυτούς που νομίζω, όπως όλοι,
θεωρούμε ότι το πιο όμορφο Πάσχα στην Ελλάδα είναι στην Κέρκυρα. Συγγνώμη, αλλά η εικόνα στην Κέρκυρα το μεγάλο Σάββατο το πρωί, εκεί με το σπάσιμο των Μπότιδων, δεν είναι εικόνα που την πάει κανέναν. Ανατριχύλα. Ούτε την τοπική αστυνομία, και δεν είδα να πέσει και κανένα κεφάλι, ούτε τη δημοτική αρχή, ούτε του περιφερειακή, κανέναν. Έτσι. Επειδή λοιπόν έχουμε μια αύξηση δραστηριότητας, αλλά έχουμε και τα πλεονεκτήματα. Έχουμε τα εμβόλια, τον καλό καιρό. Να δούμε λίγο σε επόμενες μία-δύο εβδομάδες πού θα κάτσει το πράγμα. Πάντως, Νίκο, στην Παρασκευή δεν αναμένεται να συζητηθεί, να αποφασιστεί κάτι. Περιμένουν να δουν ακριβώς λίγο την αποτύπωση στα δεδομένα τα επιδημιολογικά της κινητικότητας. Και για τους μεν παιδικούς σταθμούς που ανέφερες, βεβαίως το βάζει η κυβέρνηση στο τραπέζι, αλλά επειδή υπάρχει ένα σκεπτικό ότι τα παιδιά μπορεί να μην πειθαρχήσουν κτλ., είναι μικρά παιδάκια, ίσως αυτό να το δούμε αργότερα. Τα φροντιστήρια όμως είναι πολύ πιθανό να ανοίξουν άμεσα. Τα φροντιστήρια πρέπει να ανοίξουν, γιατί φτάνουμε και στις εξετάσεις για την Τρίτη Λυκείου. Να θυμίσω ότι ούτως ή άλλως έχουμε από τη Δευτέρα όλα τα σχολεία να ξαναλειτουργούν, που είναι σημαντικό. Δηλαδή, έχουμε και προγραμματισμένα από τώρα πράγματα που ξέρουμε ότι θα τα δούμε να εξελίσσονται. Και ότι από τις 15 του μήνα είναι το άλλο Σαββατοκύριακο, ανοίγουν πια όλες οι μετακινήσεις. Δηλαδή μπορεί να πάει κανείς όπου θέλει. Που σημαίνει ότι έχουμε άλλα δύο μέτρα με μεγάλη κινητικότητα. Τα σχολεία που θα ανοίξουν από Δευτέρα, ξέρουμε όλοι ότι μιλάμε τώρα για 1.200.000 μαθητές, έτσι. Δηλαδή 1.200.000 παιδιά θα πηγαινόρχονται στα σχολεία. Οι μετακινήσεις από μέρος σε μέρος Σαββατοκύριακο και Μάιο, καταλαβαίνουμε τι θα γίνει. Δηλαδή, θεωρώ ότι το επόμενο Σαββατοκύριακο θα πάμε στα διόδια για να κάνουμε ουρές, μεγάλες ουρές. Και επίσης επεκτείνεται η ελεύθερη κυκλοφορία το βράδυ. Ναι. Τι εννοείς, γιατί γι' αυτό ακούγονται διάφορα. Στις 15, μου λένε τώρα, είναι πιο πιθανό να μπούμε το 11 το βράδυ, να γίνει μεσάνυχτα. Ακόμη και μία τα μεσάνυχτα. Και σταδιακά μέσα στο Μάιο να έρθει Μάλιστα. Άρα έχουμε ήδη... Υπήρχε μια σκέψη πως αυτό γινόταν από τη Δευτέρα, αλλά φαίνεται να μην προχωράει, γιατί ακόμη δεν υπάρχει έτσι καλή εικόνα, αν θέλεις, για το τι θα δούμε τις επόμενες ημέρες. Πρέπει να περιμένουμε. Και να έρθει και αυτός ο περιορισμός με τη μουσική. Ειδικά, νομίζω, στα εστιατόρια. Είναι δηλαδή πράγματα τα οποία... δεν είναι ευχάριστη. Άκουσα βέβαια ένα σκεπτικό ότι επειδή με τη μουσική, λέει, φωνάζουμε περισσότερο. Αυτό είναι, ναι. Φεύγουν περισσότερα στα γονίδια. Δίκιο έχουν. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά, βρε παιδί μου, ψυχοπλακωτικά πράγματα είναι. Τέλος πάντων. Άλλο, Ελένη. Εάν τα πράγματα δεν ήταν έτσι όπως είναι, τώρα πλέον είναι ο κόσμος έξω, αγκαλιά, το ένα, το άλλο, δηλαδή... Αλήθεια είναι. Αυτό είναι λίγο... Απ' την άλλη μεριά, ξέρεις τι, αν λέμε τώρα και γκρινιάζουμε, εάν δούμε τα κρούσματα να ανεβαίνουν πολύ, θα μπούμε στην άλλη διαδικασία που θα λέμε, κάνατε την άρση των περιορισμών νωρίτερα από όσο έπρεπε, γιατί μην ξεχνάμε ότι όλο αυτό το διάστημα υπήρξαν συναντήσεις, δηλαδή στα σπίτια βρέθηκαν άνθρωποι μεταξύ τους. Έχουμε την αυξημένη κινητικότητα, έχουμε τα εστιατόρια, δηλαδή έχει γίνει ένα πολύ μεγάλο βήμα ως και άλμα τις τελευταίες 15 ημέρες σε σχέση με αυτό που ζούσαμε πριν. Το λέω γιατί άλλες χώρες και χώρες σοβαρές έχουν περιορισμούς βαρύτατους. Στη Γερμανία, θέλω να σας θυμίσω, αυτή τη στιγμή υπάρχει καθολικό lockdown. Είναι όλα κλειστά, όχι εστίαση. Και τα καταστήματα. Όλα. Η Γερμανία είναι όπως ήμασταν εμείς πέρσι τέτοιο καιρό. Δεν είναι απλό. Ναι, αλλά εμείς, Νίκο, έχοντας βάλει η κυβέρνηση ως ορόσημο τη 15η Μαΐου για να ανοίξει ο τουρισμός, δεν μπορούσαμε να είμαστε μέσα ως... Προφανώς, ναι, ναι. Θέλω να πω... Ελένη, και 15 του μηνός ως διαμαγείας να ανοίξει όλα. Ναι. Και θα ήταν προφανώς και περίεργο το μήνυμα που θα στέλναμε ως χώρα στο εξωτερικό. Θεωρώ ότι όλα αυτά έχουν μετρήσει για να ανοίξει. Ο κίνδυνος δεν να πέρασε. Ανοίξουμε έτσι όπως ανοίξαμε. Ο κίνδυνος δεν πέρασε. Αυτό είναι το μήνυμα. Τι άλλο έχουμε? Να πούμε ένα τελευταίο. Ναι. Ότι βγήκαμε στις αγορές σήμερα με πενταετές ομόλογο. Μέχρι στιγμής το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 0,28. Και πλέον όσοι θα έρθουν
και τι επενδυτές θα έρθουν, δηλαδή τι προσφορές. Θα είμαστε ικανοποιημένοι, οι προσφορές να περάσουν τα 20 δις και να πάρουμε περίπου... Χάσαμε το Θανάση τώρα, έκανε μια διακοπή. Να πάρουμε, Θανάση, περίπου πόσα είπες? Θα θέλαμε να πάρουμε. Ξεκινάμε να πάρουμε 2,5. Αν πάρουμε 3,5 θα είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Αν μπορέσουμε να πάρουμε, γιατί για να πάρουμε 3,5 θα πρέπει να έχουμε προσφορές πάνω από 20-25 δις. Εντάξει, πάντως είναι σημαντικό ότι τέτοια περίοδο ξαναβγαίνουμε. Είναι η δεύτερη φορά, η χώρα μπορεί να δανείζεται. Αυτό νομίζω μόνο θετικό είναι. Να δούμε που θα πάει. Ελένη, κάτι άλλο? Και αύριο έχει την κινητοποίηση, έχει απεργία. Mm-hmm. Πρέπει να το ξεχνάμε. Μεγάλη, δηλαδή μας αφορά όλους, ειδικά όσοι κινούνται έξω. Θα γίνουν συγκεντρώσεις, θα... μεχμή του δόρατος στο εργασιακό νομοσχέδιο του κυρίου Χατζηδάκη. Ευαγγελία. Έλα, Ευαγγελία, έχουμε κάτι άλλο, γιατί χάσαμε την εικόνα, έχει κάτι προβληματάκι. Και εγώ σας έχασα για λίγο. Σε λίγο ο Πρωθυπουργός έχει μιλήσει ήδη με τους ηγέτες του λεγόμενου Smart COVID Group. Είναι οι χώρες αυτές που στο πρώτο κύμα τα είχαν πάει πάρα πολύ καλά κτλ. Και από εκεί πάλι θα στείλει ένα νέο μήνυμα για τους εμβολιασμούς. Ότι πρέπει να τρέξουν και όσοι δεν έχουν κάνει, ότι πρέπει να σπέψουν. Και εκεί επικεντρώνει η κυβέρνηση αυτές τις ημέρες, αυτό το διάστημα δηλαδή. Και επίσης θα μιλήσει και σε μια εκδήλωση στο Financial Times, όπου όπως είπε ο Θανάσης, θα κάνει και ειδική αναφορά. Σήμερα έχουμε το νέο της εξόδου στις αγορές. Ωραία. Τα υπόλοιπα λοιπόν σήμερα στο News It. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρόνια πολλά και πάλι. Και καλημέρα αύριο. Καλημέρα.